χρόνια σε χειμερή ανάρκη. Τρία ολόκληρα χρόνια πεινασμένοι. Όλοι νόμιζαν ότι αφανιστήκαμε. Στην πραγματικότητα όμως, μετά την τελευταία ήττα μας, ανασυγκροτηθήκαμε. Είμαστε οι δεινόσαυροι και μόλις επιστρέψαμε. Καλησπέρα! Τρία χρόνια νομίζανε ότι εξαφανιστήκαμε. Νομίζανε ότι κάναμε δίαιτα. Γι' αυτό είμαι συνήκος. Ποιος κάνει δίαιτα ρε μαλάκες! Πεινάτε! Ναι! Μόνο ο Μπολτζής μπορεί να φωνάξει. Πεινάτε! Ναι! Ναι! Να πω! Ναι! Θα φάμε. Ναι! Ποιος μίλησε? Εσύ Πατσίδη! Θέλω. Εκεί που θα μπούμε τώρα. Να φάτε για τρία χρόνια. Για τόσο θα φάμε! Εσύ τρώσεις κάθε φορά για τρία χρόνια, δεν το συζητάμε. Για τρεις αιώνες έχει φάει. Μην πετάξεις εσύ. Λοιπόν, δεν θα μας ρεζιλέψετε. Κάντε όλοι λίγο τα σαγόνια έτσι. Να δω. Να ακούσω, να τα ακούσω. Δεν μασάω! Γιατί δεν μασάς, Πατσίδη? Καταπίνω! Κόψτε λεπτές φέτες! Θα πληγώ! Θα πληγώ! Γουργουρίζω! Πριν μπούμε μέσα, να πούμε και δύο λόγια για το χορηγό μας. Η Φάγκη Μπούντα μας έντυσε σήμερα. Ένας-ένας μπορεί σιγά-σιγά να ανοίγει τα ρουχαλάκια του. Προχώρα. Τι έκανε τώρα. Ωραία, Πατσίδη, εσύ δεν ήσουν. Ναι, έλα λίγο εδώ, Πατσίδη. Όχι, δεν με λένε Πατσίδη. Πατσίδη, αυτό το έχει πάρει σου βαρέ. Πέρασε πίσω. Τόση ώρα κοιτά τη λάμα, πρέπει να την πιέσει. Ναι, ναι. Ζαλίστηκα. Δεν βλέπω καλά. Ζακετούλα, παντελονάκι. Όλα κομπλέ. Πανέμορφο. Μπάμπη, για να σε δω. Άνοιξε λίγο και τη ζακέτα σου. Πανέμορφο. Κούκλο. Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο εδώ. Να μη σε ματιάξω. Τζένι, τι ωραίο παιδί είσαι, γιατί σε όλα τα άλλα είσαι έτσι. Παντελόνι. Κούκλος. Έλα εδώ του Μανίδη. Πάρε χρωματάρα λίγο. Πάρα πολύ ωραίος. Κυριλέ φόρμα. Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι όμορφο. Πάντα είμαι. Παρακαλώ, Στεργιάδη. Χαυζή, ωραίο. Κατέβασέ το λίγο αυτό. Χαυζή, πάρα. Εδώ είναι, κάμερα. Πάρα πολύ ωραίο. Κούκλος. Επιτέλους, φορά και ένα μαύρο ωραίο μπλουζάκι. Να δούμε και τον Αβραάμ, παρακαλώ. Γεια σας κύριε Αβραάμ. Τι κούκλος είσαι ρε παιδί μου. Τι μοντέλο είσαι. Θέλω ειρήνη, δημόσια. Πλάσμα είσαι, τι όμορφο παιδί είσαι. Λάμπη. Ωραία, δείτε και το πραγματικό μοντέλο. Κλείστε τις κάμερες. Oh my god. Όχι, πείτε. Κλείστε την κάμερα, πέντε. That is hot, very hot. Πέντε. Και παίχνω. Λοιπόν, πάμε λίγο να τους μιλήσουμε.
Είσαι ο και λέγεσαι. Είμαι ο Στάθης Ναζαρίδης, είμαι ο σεφ του Τσολιά. Μπράβο. Είμαστε εδώ στο γραφικό του Λουτράκι, το πανέμορφο. Μας έχεις ταΐσει και στο παρελθόν, απλά... Έτσι, ήμασταν σε άλλη κατάσταση. Έχεις ταΐσει λίγους, δεν έχεις ταΐσει τους πραγματικούς δεινόσαυρους. Έχεις ακούσει για εμάς. Έχω μάδια σας. Ναι, για πες μας. Νομίζω ότι δεν σας φοβάμαι. Έχω ακούσει ότι τρώτε λίγο. Πιο λίγο από μένα, αλλά εντάξει, θα το... Σήμερα μας έχεις ετοιμάσει ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Μας έχεις ετοιμάσει ποσότητες. Ποσότητες. Ναι. Ποιότητες. Καλά, πάνω απ' όλα. Και ποικιλίες. Και από τη γάστρα και από τη σούβλα. Αυτό λιγάκι με τρομάζει. Κατά τη γάνια. Και λίγο εκεί που θα παίξουμε, άρα πολύ λίγο να έχεις προειδοποιήσει μέσα στην κουζίνα. Πάντα είναι ότι... σε πάλξεις. Ότι είσαι πάλξεις. Ότι... Όλη η ομάδα είναι. Ναι. Ωραία. Έχουν φορέσει τους φουστανέλες τους και είμαστε έτοιμοι να. Τσολιάδες εναντίον δεινόσαυρων. Ωραία. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Έγινε, αγόρι μου. Πάμε. Γεια σου, Σεφ! Μουσική πει ο Σάκης Ορμαότογλου, καθόμαστε μόλις κάτσουν η μουσική. Μόλις σταματήσουν η μουσική. Ναι, ναι. Κάτε USB, το θυμάμαι. Αυτόν τον άνθρωπο σήμερα να το σέβεστε. Παρακαλώ, Στάθη, το μικρόφωνο σε σένα. Καλώς ήρθατε στο Τζολιά, στο παραδοσιακό έτσι εστιατόριο κρεατοφαγίας στο Λουτράκι. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ θα περάσετε, πιστεύω, καλά. Είμαι μονίμως σε δίαιτα, γι' αυτό είμαι έτσι. Αλλιώς θα. Στάθη, αν δεν έκανες μακαρόνια, να βράζεις. Συνέχισε. Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Μην μιλάτε. Είσαι γελίος. Ήρθε σε τέτοιο μαγαζί να βράζει ο γαλλικός. Είσαι γελίος. Είσαι για τα μακαρόνια, αυτό είναι. Όχι όλα, δεν το λέω. Απλά είναι το σβήσιμο. Σε σου ρωτή μου. Σε εμπιστευόμαστε με κλειστά τα μάπ που να πε. 100%. Μπάλα, παίξτε. 100% ένα. Πάμε. Μην κάνετε το λάθος και πέσουμε στην παγίδα του ψωμιού. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Το κάνουν επίτηδες. Έχεις κόρδο. Έτσι χάματα σας λέω, μην τρώτε. Έχεις κόρδο, ρε. Αντέχουμε, ρε, με λερωμένη φανέλα 100% έχουμε βγάλει δεινόσαυρους εμείς. Πού να στα λέω τώρα. Φέρε! Βάζεις όλοι το χάρι. Μη φάτε άλλο. Πολύ καλό. Δεινόσαυρο, μην είπε ξυλαμούν, γιατί δεν μόνο ψωμί έβελε. Είναι το σπίνο. Τι φέρνεις, θέλω να μας λες. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Ξεκινάμε με ορεκτικό. Ποιος είσαι εσύ και πώς λέγεσαι, σε ξέρουμε. Απλά πες στον κόσμο. Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι ο Μπάμπης Κωστόπουλος. Γεια σου, Μπάμπη Κωστόπουλε. Και ξεκινάμε ένα παραδοσιακό πιάτο, έτσι ορεκτικό. Μπάμπης Κωστόπουλος, τραγουδιστής. Δηλώνει σίγκερ. Σίγκερ. Φέρε μου ένα πιάτο. Φέρε μου ένα πιάτο εδώ, παιδιά. Αφού το μετακίνησα εγώ. Βασικά όλα φέρε. Πήγε λίγο μέσα και ήταν το βάζαλο. Και ξεκινάμε. Πιπεριά φλωρίνης με κόκκινη σάλτσα και φέτα. Παιδιά, μαλάκα, πριν προλάβω, άδειασε. Πριν προλάβω, δοκιμάσω, άδειασε. Τέτοιο χρώμα 100% αρκεπή έχει εδώ πέρα αγαπημένο. Πολύ ωραία. Έβαλα. Πάτε τέμι. Τσακίσω τα μάτια μου, γυμνοσάλιαγκα. Σιχάπηκα τώρα. Άμυαλε! Έλα από εδώ, ούτε πλήσιμο θέλει αυτό. Έλα. Τι κάνετε, ρε. Περιμένουμε λίγο! Στην πατήρα σου χαρνί, πρέπει να αγαπώ, όχι το μουστακί! Συνεχίζουμε! Συνέξει! Με αμπελοφέτα, ναι. Είναι φέτα τυλιγμένη σε αμπελόφυλλο με μαρμελάδα ντομάτα. Κάνε! Σοβαρά! Αμπελοφέτα! Σου χαλάω τώρα και το σελέρωσα και λίγο. Ήτανε, δεν είναι. Ήδηκα με αυτό. Νόμιζα το αρμαδάκι ότι είναι ο καημένος.
Με φέτα μέσα, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που τρώω. Θέλει λίγο τέτοιο νερό όμως, γιατί κάποιος θα πνιγεί σίγουρα. Τι είναι αυτά, τι είναι. Τι είναι οι λόπκες. Είναι παραδοσιακοί μυζιθροκευτέδες. Όλο τόσο μαρμελάδα που ταιριάζει. Τόσο παράδοση, έχω χρόνια να πεις. Φίλη μου η λόπκα. Να κόψουμε λίγο τη μαρμελάδα, πολύ μαρμελάδα πέφτει στη γωνία. Φίλη το πιάτο. Ωραία. Πολύ καλά είσαι. Λόπκα. All the fucking day I was like, I haven't eaten all my fucking day, and then that shit comes, and I'm like, oh my god, I'm gonna eat that, and like, and he says, the fucking chef that like brings it in here, and I'm like, holy shit. Τώρα πες το και στα ελληνικά. I said fuck you, man. Oh my god. Fuck you and fucking eat. Don't spice my eggs. Eat. Έλα, μπάμπι μου. Έλα, αγόρι μου. Έτσι, αγόρι μου. Μπάμπι, όχι το πιρούνι. Ρίξε μου μια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά. Τι είναι αυτό. Αυτό ξέρω είναι... τι είναι, παιδιά, έχω φάει. Παιδιά, είναι σοκ. Αυτό είναι το σουτ μακάλο. Πώς το πες. Σουτ μακάλο. Ναι. Είναι και φτεδάκια με κάσα. Δηλαδή. Σουτ με κάλο, λέει. Με κάσα. Με κάλο. Με κάσα. Με λευκή αλευρόσαλτσα. Α, ναι. Είναι με αλευρόσαλτσα με σκόρδο. Παραδοσιακά και φτεδάκια. Ανδρέα, ό,τι φας σήμερα είναι κυρασμένο από μένα. Για τα γενέθλιά μου. Σε πρόλαβε ο Αλέκος. Πάμε λίγο να δοκιμάσουμε και καβουρμά φούστανες. Καβουρμά φούστανες. Που γιορτή. Δηλαδή, οχ. Από κάτω έχει κρύες, ρε. Έχει καβουρμά. Τώρα το κατάλαβα. Μπουγιουρτή καβουρμάς. Έλα ρε, έλα ρε. Πάρε και από εδώ. Μη μαλώνετε. Μη μαλώνετε, ρε. Μια ομάδα είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Τα βρήκαμε. Θα το σκουπίσω. Παίξτε σαν ομάδα, φάτε ωραία δεινοσαυρικά. Τι να λέμε τώρα. Με μεγάλο προπονητά. Σαν και καρπά μεγάλη. Σκούπα, 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 σκούπα κι αυτό. Έχεις φάει πάρα πολύ ψωμί. Έχεις φάει πάρα πολύ ψωμί. Ψωμί στην ντομάτα και τη φέτα. Σάλτσα έβγαλα στο στόμα, κομπόστα έγινε. Οχοχοχοχο, θα κάνεις βλέπω. Παιδιά, παιδιά, όχι, 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 δεν είναι. Για να έχει θα κάνεις είναι σαλάτες. Κατάλαβα. Δεν ακούμαμε. Αρχίσαμε τις φλογές. Οι σαλάτες του καταστήματος. Η σαλάτα ονομάζεται τσολιάς. Η βάση της είναι μαρούλι ρόκα με βινιγκρέτ καραμέλας. Ναι. Και έχει ξηρούς καρπούς, φρούτα εποχής. Και το ματίνι. Ωραία, τέλεια, ευχαριστούμε. Πάρτε τις πίσω τώρα. Να είστε καλά. Γεια, να σου πω κάτι. Από σεβασμό και μόνο επειδή το έβγαλαν οι άνθρωποι, ξέρετε, δοκιμάστε λίγο να πούμε ότι τρώμε και σαλάτα. Δοκιμάστε έτσι. Δοκιμάστε το ματίνι στη γωνία. Προσωπικά με τη σαλάτα και ξύλου καρπού πλήζουν. Και θυμάμαι τελευταία που έχει πει ότι έχει ξαναξίσει του ξύλου καρπού. Έχω. Όταν τρώω 3 κιλά. Να μην ησυχώ. Θα κραγεί, μπουγκά. Παιδιά, σας στεναχωρήσω, αλλά πάμε με ακόμα μια σαλάτα. Ξέρω δεν είναι το top σας. Λοιπόν, είναι η Caesars. Μαρούλι ρόκα, σως βαλσάμικο. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Φιλέτο, κεφαλοτήρι, ντοματίνια και κρουτόν από πουλούρι Θεσσαλονίκης. Άμα δεν είναι Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, ωραία. Μη φαίνεται έχει σαλάτες και με δύο καλά είμαστε. Τρέμει η καρδιά μου, την ακούω κάνει. Πόσο? Περνάει από στροφές στο αίμα τώρα γιατί δεν βρίσκεται έξω. Είναι πράσινο, πράσινο, πολλά να τα αφήνω στην καρδιά, το ξέρετε. Ναι. Γιατί συντηρούμε τόσα χρόνια. Το φύλλο, επειδή εγώ δεν μασάω, πάει έτσι στην καρδιά και με πνίγει. Πώς δηλαδή. Don't burn it, my fire! Πέρα από την πλάκα να ξέρετε ότι ένα μουγκριτό συνεχόμενα βγαίνει από εδώ. Πες αλήθεια, βγαίνει ή δεν βγαίνει. Τον Πάπη. Ναι. Εσύ. Είμαι και λίγο εγώ, αλλά εσύ το κάνεις. Πάπης κάνει σαν. Πού τον ίδρωσε. Όταν σκάει αυτό το γουλουνάκι, δρώνει. Πιάσε. Σαν... Πώς κοιμάσαι το μαξιλάρι. Ναι. Και αφήνει καμιά φορά με 70 βαθμούς σπίτι. Ναι. Εσά γιατί σε εμά εκεί μείον 10. Δεν μείνει εδώ πέρα το μαξιλάρι λίγο. Και τον Πάπη τα τρώει έτσι γίνεται. Από εκεί στάζει. Σου λέει φτάνει. Ακόμα δεν ξεκίνησα. Δεν είναι το βαρύ πυρο. Περίμενε. Φτάνει. Πάπη έχει πέσει. Το βλέπω. Σε εγώ δεν το πάσα να τρώσει 6 ώρες συνεχόμενα. Ναι, μέρη. Με κρύβεσαι. Με ρυθμό όμως. Με κρύβεσαι σε μένα. Την άχτηκε ο μπαμπάς σου πάνω στην πισταριά. 75 χρονών δεν σηκώθηκε να πάρει ούτε το κρασί.
Εσκίσου και ένας μπέμπης. Βγήκανε. Μη θα με πέσει και θα γίνει σταματάς. Τώρα πού πάνε ρε μάνας. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάποια στιγμή και εγώ είμαι. Θα σου πω που θα πάνε μετά. Όλα σώσεις. Όχι. Και εγώ είμαι πιο πολλά κιλά από αυτούς. Τρώω μέχρι ένα σημείο μπαμ και σταματάω. Όταν τους βλέπω 6-7 ώρες απάνω τα... Πού πάνε ρε μάνα. Πες λίγο για το σόι του Μπάμπη. Πες για το σόι του Μπάμπη όταν τρώνε στη Χρυσή το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Σε σκάφη τρώνε. Χρυσή τι κάνουνε. Πάω 12 ώρα εκεί πέρα, έφυγα 12 τη νύχτα. Εντάξει, πιάμε και τρία καράβια φορτία. Καθόμαστε εκεί σε ένα πιζουλάκι, λέω. Μια μπαλέτα. Με λέγανε κάτι μετά τις 3 ώρες που είχαμε φάει και. Παναγκώτησε τις πατάτες. Έλεγανε, ναι, με βάζανε ξύ 70 πατάτες. Να είναι στο κλείσιμο. Λέω. Εμείς το απολαμβάνουμε το φαΐ. Ποιο φαΐ, το βιτανικό βάγατε. Αυτή είναι απόλαυση, αυτό είναι μαρτύρο. Σε σκάφη το βάζω. Πες λίγο πώς φέρνετε τα κρέατα. Πώς το λένε, σε σκάφη αυτή που πλένεις τα ρούχα, βάλαμε το αρνάκι. Τα παλιά χρόνια που τα κάνανε έτσι, τα τεράστια εκεί μέσα. Δυο-τρεις κατσαρόλες χύτρες, ξέρεις έτσι. Και εκεί, και εκεί. Σάκι, Σάκι. Έρχονται, δεν πες. Δεν πειράζει, πες όσο. Και τι κάνουν άλλο. Βγάζουν όλα τα το τέτοιο και έχουν και στο φούρνο 2-3. Για να τα απεινάσουν τα αγόρια. Συνεχίζουμε με... Παρακαλώ, παρακαλώ. Συνεχίζουμε με μανιτάρι γεμιστό και πατάτα γεμιστή με τυριά μέσα, αλαντικά και πιπεριά. So fucking good, yeah. Ωραία. Ο άλλος πήρε ολόκληρο και τα δύο πήρε και την πατάτα και το μανιτάρι. Είσαι μεγάλο σύγχαμα, ρε μαλάκα. Δεν σταματιέται. Είναι ο τύπος ο πραγματικός δεινόσαυρος. Η λέξη δεινόσαυρο. Εδώ έχουμε κρυθαρό το μανιταριό. Εδώ αυτά εδώ πέρα τα ζυμαρικά, μην τα φέρουμε προς τα εκεί. Α, τα δείχνουμε. Κρυθαράκι με τρία είδη μανιταριών και παρμεζάνο. Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, είστε εξαιρετικοί. Γιατί το παίρνεις εσύ, δηλαδή. Εδώ τα ζυμαρικά, ξεκινήσουμε. Δώσε αυτόν και αφήνεις ένα εδώ επιγόντως, γιατί αν δεν έχει, να ξέρετε. Μπάμπη, φτάνει, σου είπα. Θα γίνει σαματά. Δώστε και εκεί πέρα. Θέλω να μου πει ο μικρός τι τρώει. Τι τρώει, ρε μαλάκα. Από όλα θέλω απλά να δοκιμάσω, έτσι. Δεν δοκιμάζει, δεν τρώει. Παιδιά, ένα τέτοιο θέλω να δοκιμάσω. Σε όλα μου λέει, έλα να πάρω μια τζούρα. Σάκη, φέρνει το πιστάρι, σε ακόμα τρία χρόνια. Τρέχα όλα. Δεν χωράνε αυτά στο στόμα του, ρε. Δεν χωράνε, ρε. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάστανο στιφάδο με ριζάκι για να αλλάζουμε σιγά σιγά γεύση ουρανίσκος. Να περάσουμε κάστανο λίγο στιφάδο. Στη σκάρα σιγά σιγά. Μου επιτρέπεις να... Βεβαίως. Έτσι. Α, μπράβο. Σωστά το πιάσεις. Εσύ κάνεις για γευσιγνώσεις, αξίες. Θα σε βάλω να δοκιμάζεις τις νέες συνταγές. Yeah. Έχει τρομάξει το κορίτσι. Έτσι φάτο, είσαι αέρι. Θα στο κύζει και ένα στόμα μέσα. Έλα, έλα, άσχε στόμα καλά. Εδώ είσαι εγώ. Δεν έχω σημαίνει το στόμα. Ποτέ. Εκπαίδευση, εκπαίδευση. Έτσι τρώνε οι δεινόσαυροι. Τρώγε. Μπράβο, Θέμη. Τρώγε, ρε μαλάκα. Μαλάκα. Πάς και πετάγουν τη φαγητά, ρε. Μπράβο, Θέμη. Τον έπιασα να κάνει... Τον έπιασα, τον έπιασα. Και μην του ταΐζεις έτσι. Δεν είναι θάλασσα όπως εσύ. Με τα βόκια τεράστια. Έτσι. Και καμιά ζύρω να πέσει στο τραπέζι. Ζύρω δεν ναι, μαλακά, να έχουμε κάτι. Δεν κατεβαίνει. Το παιδιά. Φράκαρα. Μπορούμε να πούμε την πάναψη. Φράκαρα. Μπορεί να είναι και το τελευταίο βράδυ μας αυτό γενικώς. Πάγο θέλουμε. Φυσικά χωρίς εμένα αναπτυκτικά πίνετε. Ήδη. Έλα, άνοιξε το σπίτι. Άνοιξε τα σαμπάνια. Σε ευχαριστώ πολύ. Φύγε μου σε λίγο γιατί τρεφτώ. Δεν θα αρεστείς να βρεθείς. Το να κάνω τον ανεμιστήρα. Σε λίγο θα αρχίσω να ρίξω. Τι έκανε. Όλ τέτοια fucking φόρμα έχω. Τι έχω fucking φόρμα. Η αλήθεια είναι η κατηγορία. Να ξέρετε ότι από τη στιγμή που άρχισε δεν θα σταματήσει, θα κελάει για πάντα. Είμαστε έτοιμοι για τα κυρίως. Έτοιμοι, έτοιμοι. Έτοιμοι. Ξεκινάμε. Όταν λέμε κυρίως κρέατα και τέτοια. Κρέατα και τέτοια. Η κυρίως για να δούμε τον κυρίως. Θέλετε να φέρω
την αλλαγή και τις ενισχύσεις που χρειαζόμαστε. Το φόρο. Φέρε, τι θα φέρει. Για φέρεις να μπορέσουμε. Επίλεκτη ομάδα που έχει. Θα φέρω τώρα να κάνω την αλλαγή που θα βάλει τα γκολ. Ποιο κοντρό είναι παραπάνω από εμά, Βαλάκα. Νομίζω ότι πέντε μυαλό μου είναι εκτινάδι. Ξέρω πώ έχει βάλει σε μία μέρα μαζί. Εγώ γιατί έχω. Σε άνθρωπο που γυρνάει. Αφήστε το. Δύο-τρία εκτινάδια έχω. Σε πέντε λεπτά να είσαι στον Τζολιά. Πέντε. Μόνο με αεροπλάνο μπορεί να σε πει. Ναι. Με το τεμάξ, σε χρειαζόμαστε. Ήρθε! Δεν χωράς, πάρε τεράτσια. Πάρε μία καρέκλα. Δύο. Πού θα κάτσω. Πάρε μία καρέκλα. Έλα. Και τα πόδια λίγο. Έλα και εδώ. Πού θα κάτσω. Έλα δώρε, στη μέση να σε έχουμε όμορφα. Ποια μέση. Το μεγάλο το σέντρο στο κέντρο. Έλα, σου κράτησα και λίγο γίγαντε. Σας έφερα το Ροναλντίνιο, όχι απλά. Νάτος εδώ είναι, μέσα του Ροναλντίνιο. Μέσα του είναι ο Ροναλντίνιο. Αντιμάτισες, ε. Θέλω να μου πεις αν έχεις φάει. Όχι. Καθόλου τίποτα. Γιατί είπες να μην σου πέσουν βαριά. Δηλαδή συγγνώμη. Δεν έφαγες ούτε το μεσημέρι. Τίποτα. Σε άκουσα. Έτσι κρατιάζεσαι τόσο καιρό. Πεινάς. Δεν είμαι καλά. Α. Έλα μην τρέψε. Μην τον κάνεις έτσι, θα φύγει και το χέρι σου. Έλα. Και εκείνα. Το πιτάλι, ρε. Άντε, πάρ' το λίγο το πυρούνι σου από εδώ. Επιτέλους. Ωραίος. Για να δείξ' το. Ξεκινάμε. Α, αυτά είναι μίνι για μας. Αυτά είναι για αρχή, έτσι για την... Και παπάκι φούστανης. Ας το να κάτσει για ορτλού. Για σένα, είναι και σάλτσα... Για ορτλού. Για ορτλού. Ξεκίνε χωρίς... Παίρνε. Νικολάκη, μην τρέπεσαι, φάε. Συγχωρείς να τα πούμε. Βάλτα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Το έκανε! Μαλάκα, τι κάνει! Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Τι κάνει! Αν έχεις κόμενα και δεν σε χωρίσει απόψε, θα την κάνω μήνυση αν τη ζωή. Σαν λέμαρχος, γιατί κάνεις γυμναστικές και ξέρεις που κάνει γυμναστικές, μια κάνει ένα day off και τώρα την έχεις δει ένα day off εδώ. Δεν μας μείνει στα χέρια σαύρα. Σαύρα. Κοίτα τι παίρνει, κοίτα τι παίρνει. Πόπο θα σκεπαστούν. Παιδιά, τι είναι αυτό ρε. Ανάμεικτη τηγανιά γλυκόξινη μέσα σε καρβέλι ψωμιού. Μέσα σε καρβέλι ψωμιού, Παναγία και Χριστέ. Φέρ' το λίγο, να το δείχνουμε. Σίγουρα 30 κιλά είναι αυτό. Για να το δείξουμε ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει. Το πλεράκι μου και τα μάτια σας. Λίγο πέτσι. Κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει ρε παιδιά. Γεια. Μπορώ να έχω μια πορτοκαλάδα σας παρακαλώ. Κι εσύ. Είσαι γνήσιος χοντρός για να μην πονάει. Κτίνος μάε. Έλα βλέπω. Απλά ξέρετε αυτός ο καημένος νομίζω δεν έχει μάθει να τρώει με πυρούνια. Ναι. Έτσι νομίζω. Το βλέπω στο πιάνι. Με βοηθήσω λέει. Σαν πιτόγυρο. Μπρόστος, μικρή. Πιτόγυρο. Ρε. Πήγαμε στο κομμωτήριο σήμερα με τον Πατσίδη. Πάντως στην πόρτα δεν μπορεί να κοιτάξει να συναντήσει. Αν δηλαδή δεν είχε κάτι να κουρέψει το κεφάλι του, η καημένη καρέκλα βάσκα γε. Είναι αυτός ήδη. Είναι αυτός έβαινε από το σπίτι της καμνάκι. Κρέας μου, αρνί, έχει αρνί. Αρνίσιο μπέργκερ. Να το! Αλλιώς μου το ξέρα. Με καραμελωμένο κρεμμύνι και ψητή ντομάτα. Εγώ είσαι, έλα. Αρνίσιο μπέργκερ με καραμελωμένο. Πω. Το άλλο δεν σου κοιτάει. Σαν λιγκάρι χωρίς κέλυφος. Για μεγάλους. Δείτε. Να τος ο δεινόσαυρος, ο γνήσιος. Γνήσιος, ο παλέμαχος. Όταν κάτι έχει κόκαλο, δεν θα το φοβάσαι. Τι κάνεις, πάρα. Το χέρι θέλει, το χέρι. Ποιο είναι για τον ήχο.
Θέλει και βοήθεια εδώ. Μεγάλο, τι είναι αυτό. Λοιπόν, σπαλοπριζόλα. Ερωτεύτηκα. Παίρνε. Είναι. Ακούστε το λίγο. Είναι ο Ντρέα. Είναι ο Μουσχάρη. Ξέρετε, σπαλοπριζόλα συντεμένη. Είναι πάνω από 25 μέρες στο δικό μου το ψυγείο. Πάρ το χέρι σου με ενοχλεί στο φαΐ. Μην την κόβεις τώρα, πάρ' την από το κόκκαλο. Νομίζω ότι είναι 23 ημερών, 25. Τι έρωτα ωραίο ζείτε μεταξύ σας. Έλα. Μην σκέφτε να το αφήσει για να το βρει μαζί μου. Σαν η φιτζουράκια από το κόκκαλο, έλα. Ναι, Νικολάκη μου. Ναι, Νικολάκη μου, ναι. Ε. Μωρά. Σε βίντεο η γυναίκα σου θα πει ο Νικόλας. Βγήκε φαγητό. Από αύριο τι ξεκινάς? Δίαιτα. Σάκησε τι τρώει όλη μέρα. Και τι τρώει ένα-δύο ώρες. Τι σάλιο να δώσει. Πες μου τι σάλιο να. Το λέω μη δίνει σάλιο. Πες το σάλιο μου, θέλει να είναι παντού έξω. Θα δώσει σάλιο τώρα, θα πούει τον Νίκο. Νίκο σε πειράζει το γάλα, ο καφές και το μακαρόνι και θα τα κόψει ο Νίκος και θα γίνει το βιφτέκι και λες να με πειράζει. Παϊδάκια αρνίσια με λουκάνικα χωριάτικα. Λεσάκια στα κάτω. Βάλτε λεμόνι να κάψει το λίπος. Έλα φορέ. Τουλάχιστον να φύγω από τζόγο για να φάει. Να φύγω από τζόγο, γι' αυτό να λέει. Δυνατός. Είναι δυνατός. Εντάξει. Έλα. Είναι δυνατός. Έλα. Δώσε. Δώσε. Μόνο χοντρή είναι σε αυτό το μέτα. Μακριά. Δεν θέλω να πω. Μαλάκα νιώθω στην μινιατούρα δίπλα μου. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Πω από κι άλλα φέρνει. Παιδιά, αγριογούρουνο στο ξυλόφουρνο με λευκή σάλτσα πύρας και πουρέ κάστανο. Τι είπες! Αγριογούρουνο στο ξυλόφουρνο με λευκή σάλτσα πύρας και πουρέ κάστανο. Δεν τρέπεσαι. Καταναλωτής. Το άγριο είναι σοκ. Ανδρέα, και χαλαρά, απόλαυσε το. Τον ακούς τον άλλο. Είναι αυτά, παιδιά, κι άλλα φέρνει. Συνεχίζουμε με γίδα στο ξυλόφουρνο. Που γίδα έχει. Τι είσαι το ξυλόφουρνο. Κλείστε το ξυλόφουρνο. Γίδα, γίδα στο ξυλόφουρνο. Αυτό τι είναι? Τσότσι χοιρινό και αυτό από το ξυλόφουρνο. Φτάνει ρε, τι είναι κάτι. Άντα φύγω ρε. Πες το, κότσι χοιρινό από το ξυλόφουρνο. Από το ξυλόφουρνο. Κλείστε το φούρνο. Εκείνο το ξυλόφουρνο κλείστε τον, μην έρθω και τον βάλω φωτιά. Κοιτάξτε, Αλέκο. Αλέκο, έλα το μωρό. Έλα μωρέ μου. Κάμιση γίδα. Αιωνία, τι έκανα μικρός. Μα το Θεό το είδα, Μα το Θεό, θα σε... Φάνηκε. Παιδιά, κάνω μικρός. Έχει μια μεγάλη μπουκιά και κάνω αυτό το πράγμα. Γάμισε η γίδα. Δεν τρέπεσαι, ρε. Εδώ, Μπάμπης. Παιδιά. Δεν κάνω πλάκα, Εδώ και ώρα. Δεν έχει σταματήσει. Βάζει χέρια στα κρέατα. Βλέπετε ότι στα προηγούμενα το είπεσαι πολιτισμένος. Έτσι με πυρουνάκι και σαλάτες. Τώρα είναι το είδος του. Τώρα είναι. Η Αγία Τριάδα εδώ. Τώρα σε στέλνετε. Δεν μιλάει. Εδώ στη φωνή του. Αυτά δεν παχύνουν τον Μπάμπη, έτσι. Τάνι! Φτερό! Κοκακόλα από το γλάνα, σπέτζ με έτσι όλα. Ναι, έλα. Άνοιξε την μπουκαπόρτα, βρε. Βάγε για να πει τον τελόπορτα. Έχουμε πάει εξαιρετικά. Παρά τις ακραίες ποσότητες, πραγματικά αφήνουμε ελάχιστο. Άμα ζήσουμε μέχρι να βγει το βίντεο. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε. Ποιος είπε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι να ζήσουμε, το αποτέλεσμα είναι να κερδίσουμε. Μετά μπορούμε να μετρήσουμε. Θα δοξαστούμε στον θάνατο. Ιστεροφημία, ξέρει την ιστεροφημία. Τι έγινε, ρε. Θέλω να ζήσω. Ο Μπάμπης αν δεν υδρώσει είναι σκαή, θα τεκώ με τρώτα. Όχι, καλά είναι. Ήρθε το γλυκό. Πάρκαρε το, έλα. Για βοηθήστε λίγο με το γλυκό εδώ, οι λεβέντες. Έλα λίγο πάνω φοράει, βάλε. Ποιος θα το καταναλώσει αυτό. Κράτα μην το αφήσεις. Μαλάκα τι έχει κάνει. Κάτω το ανεξία. Ο Παναγιώτης έχει τη ανεξία στο γλυκό. Το έκανε. Το έκανε. Θα το καταναλώσουμε. Όλοι. Οργανωμένα.
Ειλικρινά μιλάω, είμαι 25 χρόνια στις κουζίνες, έχω τάξει κόσμο κοσμάκι. Δεν το έχω ξάδει αυτό. Με ταλαιπώρησα πολύ. Είμαι ο ιδιοκτήτης. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι έχουμε τόσα σερβίτσια. Σε κάποια φάση, ό,τι τους έρευνα, φοβόμουν για την ακυρεότητά μου. Μου δαγκώσει τα χέρια. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Είναι κτίνοι. Σε φούλη. Κανένα γλυκάκι έχει.